Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν εκ Λούγαρτας παγίδας συνετρίψε και ως τρουθείον νερίστη εξ αυτών βοηθεία και όπλο του Σταυρού της Αγίας Βαρβάρας και του σήμερα εορτάζοντος μετά της Αγίας Βαρβάρας Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Και οι δύο Άγιοι που εορτάζουν σήμερα είναι από την πανάρχαια μεγάλη χώρα της Συρίας. Η Αγία Βαρβάρα εγεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ηλιούπολη του Λιβάνη. Ο Άγιος Ιωάννης, ο μέγας θεολόγος της Εκκλησίας μας και ο θεμελιωτής της ψαλμωδίας των 8 ήχων της Εκκλησίας, ο υμνογράφος, ο υμνολόγος, ο ασκητής, ο συγγραφέας είναι η καταγωγή του από την Δαμασκό και έζησε τον ασκητικό του βίο στη Μονή του Αγίου Σάββα του Ιδιασμένου στην Παλαιστίνη. Και οι δύο Άγιοι λοιπόν, Άγιοι της Ανατολής. Γιατί τους σκεφτόμουν σήμερα για τους δύο Αγίους και τις πατριώτες τους, τους συμπατριώτες μάλλον. Γιατί όπως ζούμε αυτές τις μέρες και μήνες και τα χρόνια τα τελευταία, η γειτονική μας χώρα, η Συρία, υπάρχει ποτέ ορθοδοξότατη και ύστερο από τον 7ο αιώνα και μετά με τις πολλές αραβικές πιέσεις και καταπιέσεις, η Ορθόδοξη εκεί αδελφοί μας έγιναν μουσουλμάνοι. Έχουν μείνει βέβαια αρκετοί, μερικά ολιγοστά εκατομμύρια και αντέχουν και υπομένουν τόσο την καταπίεση του Ισλάμ, όποτε αυτόν φανατίζεται, αλλά και τις ύπουλες μεθοδίες του Πάπα που θέλει αυτούς τους εναπνίναντες Ρωμιούς, Ορθοδόξους Χριστιανούς, να τους παραμορφώσει από Ρουμ Ορθοδόξ, όπως αυτοπροσδιορίζονται, Ορθόδοξοι Ρωμοί δηλαδή, να τους μετατρέψει, να τους παραμορφώσει σε Ρουμ Κατολίκ. Λοιπόν, πότε προσπάθησαν και στην Κύπρο και δεν το κατορθώσαν, χάρη του Θεού, στα χρόνια τα δύσκολα που τους είχαμε κατακτητές από τα τέλη του 12ου αιώνα μέχρι και την Τουρκοκρατία, 480 χρόνια. Και εδώ στον Αγιάννη Λαμπαριστή, αυτό δεν προσπάθησαν να κάνουν οι Καθολικοί. Πώς να κάνουν τους Ρωμιούς προγόνους σας, τους παλαιούς παραδέχτες, από Ορθόδοξους Ρωμιούς σε Καθολικούς. Μέχρι και παρεκκλήσει, όπως βλέπετε, εκεί προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν το αγαθή του ύμνου και να το παραμορφώσουν σε λατινικό τάχα παρεκκλήσεων για να έχουν και αυτοί τα δικά τους ψευδομυστήρια. Βλέπετε λοιπόν, η πολιτική είναι πάντοτε ίδια. Η μεν Μωαμεθανοί να έχουν μέσα στις τάξεις τους έντονο φανατισμό, αφού και το ίδιο το Κοράνι τους το επιτρέπει και τους το υπαγορεύει και να τους λέει ότι εάν σκοτώσετε
πηγαίνετε στο παράδεισο. Και από την άλλη, ζούμε στην άλλη μυλόπετρα. Η μία μυλόπετρα από πάνω μας είναι το φανατικό Ισλάμ και η άλλη μυλόπετρα, η από κάτω, από μας, είναι η ύπουλη, άθεη, πρώην παπική και τώρα σατανική Ευρώπη. Με τα γράμματά της, με τους τουρισμούς της, που όλα τα μεταποιεί σε χρήμα και δεν έχει θέση η πίστη. Μόνο η λογική. Αυτόν τον καιρό, αυτοί οι λεγόμενοι Ισλαμιστές, με ένα τέχνασμα το οποίο έκανα και με την βοήθεια τουρκικών στρατιωτών, αρμάτων και όπλων, κατέλαβαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, το Χαλέπι. Έχω πάει και στο Χαλέπι. Όταν ζούσε ο ιερομάρτυρας Παύλος, το 2011. Και μάλιστα το επήρα αυτού του ανθρώπου του Θεού, δώρο, έναν αντιλήσιο, αυτό που έχουμε που λειτουργούμε εμείς, και την εικόνα του Αγίου Φιλουμένου. Και του είπα, αδερφέ μου Παύλο, ό,τι και να συμβεί, να μην εγκαταλείψετε τον τόπο σας, να μην εγκαταλείψετε την ορθόδοξη λειτουργία και να γίνετε παπικοί και το πρότυπό μας και σένα και μένα και όλων των ορθόδοξων Ρωμιών όπου κατοικούμε είναι ο Άγιος Φιλούμενος. Που ενώ μπορούσε μετά από τόσες απειλές να φύγει από το Φρέα του Ιακώ εκεί στην Ναμπλούς της Παλαιστίνης, παρέμεινε ανάμεσα στο φανατισμό των Ισλαμιστών, αλλά και τον άλλον, τον φανατισμό των Σιωνιστών Εβραίων. Αυτοί που κινούν τα νήματα και τον πάνω και τον κάτω. Και παρέμεινε ο Άγιος Φιλούμενος. Και τώρα έχει ζωή αιώνιο και δόξα αιώνιο. Και αν τον εσκότωσαν με τσεκούρι και τον εκομμάτιασαν, το λείψανε που είναι άφθορο και όποτε εκεί στον Άγιο Κυπριανό που ενίοτε κάνουμε εξορκισμούς σε δαιμονιζόμενους αδελφούς μας και εδώ στον Άγιο Γιάννη τον Λαμπαδιστή, όποτε επικαλεστούμε το όνομα του Αγίου Φιλουμένου, τα δαιμόνια με το σώμα των δαιμονιζομένων φωνάζουν, μα εμείς αυτόν έβαλαμε τους Εβραίους να τον κομματιάσουν. Πώς είναι όλος ζωντανός και τώρα είναι μέσα στο φως και μας καταδιώκει. Οι Άγιοι δεν πεθαίνουν. Δεν υπάρχει θάνατος, αλλά κίνηση. Ιδιαιτέρως για τους ανθρώπους που πιστεύουν είναι μετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωή. Το λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και η πραγματική πίστη που δεν ζουν για τον τουρισμό, αλλά ζουν για την αιώνια ζωή, όσες απειλές και να δεχτούν, δεν φεύγουν από τους τόπους τους. Δεν φεύγουν από τα αγιάσματά τους. Δεν φεύγουν από την ιεροσύνη τους και την αρχιεροσύνη τους ιερείς. Αυτός ο Παύλος το επισκέφθηκα πάντα ελευθερία, 1,5-2 χρόνια μετά, το συνέλαβαν οι Ισλαμιστές και το έπρεπε το κεφάλι. Αλλά προηγουμένως του είπα, θα σε κάνουμε τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Ανατολής. Φτάνει να γίνεις χώστας. Και είπε ο ίδιος, προτιμώ να με σφαγιάσει. Όπως σφαγιάστηκε από τον πατέρα της η Αγία Βαρβάρα. Μάρτυρες δεν έχουμε μόνο πριν 1500 χρόνια, αλλά συνεχώς. Και στον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα. Να έρθουμε τώρα στα σημερινά. Το Χαλέπι, μετά από όλες αυτές τις μάχες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 μέχρι σήμερα, και τις καταπιέσεις
τόσων των σιωνιστών τις μυστικές, όσων των παπικών και τις φανερές των Ισλαμιστών, έχει 100.000 μόνο η πόλη του Χαλεπίου, 100.000 Ορθοδόξους Ρωμιούς Χριστιανούς. Έχουν τον επίσκοπό τους, τον διάδοχο του Ιερομάρτυρος Παύλου. Ονομάζεται Εφραίμ, νεότερος μου, αλλά και πιο τολμηρός, του λέει ψυχή. Τώρα που έγινε η κατάληψη της πόλης, εξαφνική από τους Ισλαμιστές, σκεφτείτε όλη η πόλη του Χαλεπίου έχει έναν εκατομμύριο κόσμο. Είναι όλοι αυτή τη στιγμή κλειδωμένοι στη σπίτια του και είναι έρμεο των ορέξεων του κάθε φανατικού Ισλαμιστή. Να μπει μέσα στο σπίτι, να διάσει, να καταστρέψει εικόνες, να καταστρέψει ανθρώπους. Τι έκανε, νομίζετε, ο επίσκοπος της πόλεως? Μόλις άκουσε και είδε την κατάληψη της πόλης από τους Ισλαμιστές, επήγε στο μεγάλο ναό, τον καθεδρικό ναό της πόλης. Χτύπησε τις καμπάνες και οι χριστιανοί, τι θα κάνουμε εμείς, θα κλειδωνόμαστε στα σπιτάκια μας. Φοβισμένοι, αν είμαστε εμείς, οι καλοταϊσμένοι της Ευρώπης. Όπως οι κάναμε, με τα εμβόλια. Και βάλαμε και μάσκες και λέγαμε ότι υπάρχει παντού αρρώστια και να μην λειτουργούμε και να μην πηγαίνουμε με εκκλησία και να αλλάξουμε και την ώρα να κόμμα της Ανάστασης. Όλα αυτά τα αναρτήματα που κάναμε. Φοβηθεί από τα ευρωπαϊκά μυαλά μας και τους ευρωπαϊκούς ηγέτες μας. Τόσο με χαλάσαν. Αλλά εκεί, αυτοί οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί, δεν το παίζουν Ευρωπαίοι όπως το παίζουμε εμείς. Λοιπόν, μόλις άκουσα την καμπάνα να χτυπάει, ο Δεσπότης να χτυπάσει τις καμπάνες. Εγέννησαν οι εκκλησίες κόσμο και έκαμε και κήρυγμα και είπε, εμείς είμαστε χιλιάδες χρόνια εδώ, σε αυτήν την πόλη. Εσείς είστε ξένοι που ήρθατε εδώ. Εμείς είμαστε άνθρωποι της ειρήνης. Και ό,τι και να μας κάνετε, εμείς προτιμούμε να σκοτωθούμε και να είμαστε διάδοχοι του Αγίου Φιλουμένου και διάδοχοι της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, παρά να είμαστε προδότες της πίστεως και της πατρίδας. Σήμερα, σε όλη την λειτουργία μέσα μου, έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε Εφραίμ αρχιερέα και το ποίμνιον αυτού. Γιατί μας κάνουν μαθήματα τώρα. Δεν ξέρουμε ένα άλλο τι θα λέει από τον Ορκόντα μέχρι εδώ. Με δίπλα μας. Λοιπόν, αυτά να τα έχουμε υπόψη, πώς συμπεριφέρονται οι γείτονες μας, Ρωμοί, Έλληνες, οι ίδιοι, όταν τους ρωτήσεις, τι ράτσα είστε εσείς. Δεν λένε ότι είμαστε Σύριοι. Όχι, εμείς είμαστε Ρωμοί Έλληνες. Μπορεί τα ελληνικά μας λέει να είναι λίγα, διότι είναι πολύ γύρω μας οι Άραβες και υποχρεωθήκαμε να μάθουμε αραβικά, αλλά η λειτουργία μας, η πίστη μας, είναι η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Η πίστη της Αγίας Βαρβάρας. Αυτά να κρατήσουμε και να προσεύχεστε για αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις μέρες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγξε Εφραίμ αρχιερέα και το ποίμνιο αυτού. Σήμερα αυτή είναι η δασκαλία μας. Να μαθητεύσουμε σε αυτήν την πίστη. Αυτή
είναι οι μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, της Αγίας Βαρβάρας. Να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε πού είμαστε εμείς μαθητές. Έρχονται Χριστούγεννα. Τι σημαίνει για μας Χριστούγεννα? Ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, όπως το λέει η Ευρώπη. Να ψήσεις το πανηγυράκι του, ναι. Για καταναλωτισμό, για χρήματα. Να προβληματιστούμε. Τι χριστιανισμό έχουμε, τι δίδουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και εδώ με το κυριότερο. Έχουμε πίστη και ελπίδα και προσδοκία αιώνιας ζωής. Εάν η Αγία Βαρβάρα δεν επίστευε ότι υπάρχει αιώνια ζωή μετά το θάνατο, δεν ήταν χαζή να μαρτυρήσει. Πριν κυποπούλα και χρήμα είχε και γράμματα είχε. Αλλά ήξερε ότι υπάρχει αιώνια ζωή μετά το θάνατο. Και αυτήν την αιώνια ζωή τη δίδει ο Χριστός σε αυτούς που τον πιστεύουν και τον αγαπούν. Ο Θεός να μας αξιώσει αυτής της πίστεως, της ορθόδοξης και αυτής της αγάπης στο Χριστό, που έχουν την ορθόδοξη Ρωμή, του Λιβάνου, της Συρίας, του Χαλεπίου σήμερα, της Ουκρανίας, που έχουν εκεί έναν Άγιον Αρχιερέα επίσης καταδιωκόμενο από τους μαφιόζους, τους Ζελένσκι, τους Χαζάρους, εκεί. Αυτός ο αρχιερέας, ο αγιότατος, λέγεται ο Νούφριος και εκεί διωγμούς, οι Ορθόδοξοι. Αλλά κρατούν, δόξα του Αγίου Θεού. Και έχουν και αυτή την πίστη της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου. Ο Θεός να αξιώσει και εμάς. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Λύρας